Μέσα από τα προγράμματά μας προσφέρουμε στήριξη κυρίως στα παιδιά, στο να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το σχολείο και να συνεχίσουν ίσως αργότερα σε κάποιο πανεπιστήμιο. Η μη τυπική εκπαίδευση του Solidarity Now περιλαμβάνει μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, μαθηματικών και φυσικών επιστημών, υποστηρικτικά στην επίσημη τυπική εκπαίδευση και συμπληρωματικά σε αυτό προσφέρουμε δράσεις ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα για την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών, που μπορεί να περιλαμβάνουν διαχείριση συναισθημάτων, αναγνώριση συναισθημάτων, καλή λειτουργία μέσα στις ομάδες, ανάπτυξη συναίσθησης και διάφορες άλλες δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για την καθημερινότητά τους, τόσο μέσα στη δομή φιλοξενίας, όσο και έξω. Νομίζω ότι η υποστήριξη που προσφέρουμε τόσο σε δεξιότητες ζωής όσο και δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά χαρούμενα αλλά και τους προσφέρουν και την κανονικότητα που θα έπρεπε να έχουν στη ζωή τους, νομίζω ότι ξεχωρίζει σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Μία πολύ σημαντική δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι και η ενθάρρυνση των παιδιών και των ενηλίκων που συμμετέχουν στα μαθήματά μας και πάντα τους υπενθυμίζουμε ότι ένα καλύτερο μέλλον προϋποθέτει το σχολείο. Η άτυπη μορφή εκπαίδευσης που προσφέρει το Solidarity Now, τις ώρες που τα παιδιά του πηγαίνουν σχολείο, είναι υποστηρικτική και ενισχυτική σε όλο το πλαίσιο των μαθημάτων που προσφέρει το Δημόσιο Σχολείο μας του Υπουργείου Παιδείας. Αθροίζουμε τις δυνάμεις μας γιατί έχουμε κοινό παρονομαστεί την εκπαίδευση. Δίνοντάς τους λοιπόν την ευκαιρία να επιστρέψουν στα θρανία, νομίζω ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα να μοιραστούν κάτι με όλα τα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου, να κάνουν κάτι κοινό με όλα τα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου, να αισθάνονται μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι ανήκουν κάπου και να τους προσφέρουμε και το πιο σημαντικό απ' όλα, την δυνατότητα να ονειρευτούν και πάλι και να κάνουν σχέδια για το μέλλον, γιατί μέλλον δεν υπήρχε πολλά χρόνια για αυτά τα παιδιά. Μία περίπτωση ανθρώπου είναι ένας μαθητής που είχαμε, ο οποίος ήταν 17 χρονών, ήταν από το Ιράκ. Αυτός λοιπόν ο μαθητής ήταν αναλφάβητος στην μητρική του γλώσσα, δεν μπορούσε να γράψει και να διαβάσει. Και μετά από συνεχόμενα μαθήματα εδώ στο Solidarity Now, κατάφερε να κατακτήσει ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα ελληνικά και μάλιστα κατάφερε να γράφει και να διαβάζει στα ελληνικά. Και ως εκ τούτου κατάφερε να βρει και μία δουλειά και να ξεφύγει από όλο αυτό το προσφυγικό πλαίσιο. Θυμάμαι πολύ έντονα τον Αλή, ο οποίος είναι ένα παιδί από το Αφγανιστάν. Ερχόμενος εδώ και με ένα πολύ βεβαρημένο ιστορικό, αναζήτησε τη γνώση. Ήταν πολύ κλειστός, ήταν ένα παιδί πολύ δύσκολο στο να το πλησιάσεις, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του. Ξεκινήσαμε μαθήματα και πραγματικά με εξέπληξε, διότι το συγκεκριμένο παιδί μέσα σε 1,5 μήνα έμαθε να διαβάζει, έμαθε να γράφει, ζητούσε όλη τη μέρα εκπαιδευτικό υλικό. Στο σχολείο του ήταν πάντα τυπικός και ο καλύτερος μαθητής. Όταν τον ρώτησα τι σκέφτεσαι να κάνεις, μου είπε «Εγώ τώρα θα διαβάσω και θα πάω στο σχολείο. Δεν θα δουλέψω, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Θα διαβάζω και θα πηγαίνω στο σχολείο». Ο Αχμέτ είναι 45 χρονών, έχει 6 παιδιά, βρέθηκε στις Σέρες και ανησυχούσε πάρα πολύ για το πώς θα ανταπεξέλθει, για το πώς θα καταφέρει και αν έχει νόημα να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Εμείς τελικά τα καταφέραμε, πήραμε το πολιτήριο δημοτικού και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να πάμε σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
Ο Αχμέτ συνειδητοποίησε ότι η εκπαίδευση αποτελεί μια διέξοδο για αυτόν, όχι μόνο στα πλαίσια τα στενά του σχολείου ή της εκπαίδευσης, αλλά και για την ίδια τη ζωή. Σκέφτομαι μία ιστορία από ένα κορίτσι που είναι τώρα 12 χρονών. Έχει καταγωγή από τη Συρία, από το κουρδικό κομμάτι της Συρίας. Και είναι ένα κορίτσι που παρακολουθεί πολύ σταθερά τα μαθήματά μας. Είναι πολύ καλή μαθήτρια και πολύ όριμο παιδί. Αλλά όλα αυτά που έχει βιώσει φαίνεται ότι την έχουν επιβαρύνει πάρα πολύ. Έχει χάσει πάρα πολλά μέσα από τον πόλεμο αυτό. Αλλά κατορθώνει εμείς και εκείνη μαζί, έχουμε κατορθώσει να προσφέρουμε σε αυτό το παιδί μία θετική σκέψη που δεν υπήρχε πριν και μία αισιοδοξία. Το πόσο πολλά προσφέρει το πρόγραμμα στα παιδιά, νομίζω το αποδεικνύουν τα γέλια τους, η πρόοδός τους, οπότε θεωρώ ότι για μένα το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι απλά αυτό που χρειάζεται ένα παιδί για να προχωρήσει και να ενταχθεί.